are screaming into the canyon at the moment of my death. Γεια σας, είμαι η Εύφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας μια πολύ εύκολη τσάντα που έπλεξα. Θα σας βάλω τα υλικά για τη συγκεκριμένη τσάντα. Προτίμησα να την κάνω σε ένα λίγο πιο ανοιξιάτικο χρώμα. Τα υλικά που χρησιμοποίησα θα σας τα βάλω από κάτω και σε link για να μπορείτε να τα βρείτε εύκολα αν θέλετε. Τα έχω αγοράσει από το Handybrand. Χρησιμοποίησα ένα από τα αγαπημένα μου νήματα, το κορδόνι κατενέλα. Είναι 500 γραμμάρια και το πήρα σε λιλά χρώμα αυτή τη φορά. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα και η ποιότητα. Θα το συνδυάσω με μαύρο αξεσουάρ, μαύρη αλυσίδα και μαύρο πέλμα ώμου. Αυτή η αλυσίδα είναι η Extra Large. Η συγκεκριμένη τσάντα βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι πολύ εύκολα μπορεί να γίνει με χεράκι πλεκτό. Θα σας το πω στην πορεία το πώς. Με αυτό το νήμα αυτή τη φορά χρησιμοποίησα βελονάκι νούμερο 5. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πόσο γρήγορη είναι αυτή η τσάντα. Για να δημιουργήσουμε το τετράγωνο, το ένα από τα τρία τετράγωνα με το σχέδιο, χρειαζόμαστε μόνο αριθμό πόντων και εγώ συγκεκριμένα έβαλα 41 αλυσίδες. 41 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα που μου έδωσαν 32 εκατοστά φάρδος. Βλέποντας τις τελικές διαστάσεις της τσάντας μου, κρίνετε εσείς αν θέλετε να το κάνετε τόσο μικρότερο ή μεγαλύτερο το τετράγωνο. Εγώ λοιπόν κάνω άλλον έναν πόδο για να γυρίσω και ξεκινάω την πρώτη μου σειρά κάνοντας άριχτα στην πίσω θηλιά της αρχικής μου αλυσίδας. Μέχρι το τέλος λοιπόν της αλυσίδας 41 άριχτα. Μία αλυσίδα για να γυρίσω στην επόμενη σειρά μου και πάμε να σας δείξω το πολύ εύκολο σχέδιό μας. Μισό ποδαράκι στον πρώτο πόντο, βουβό στον επόμενο. Μισό ποδαράκι, βουβό στο επόμενο. Μισό ποδαράκι στον επόμενο πόντο, βουβό στον επόμενο. Αυτή είναι η εύκολη πλέξη, είναι πάρα πολύ γρήγορη, δεν χρειάζεται μέτρημα. Απλά κάνουμε μισό ποδαράκι βουβό, μισό ποδαράκι βουβό μέχρι το τέλος της σειράς. Για να είναι σωστή η πόδη σας πρέπει να καταλήξετε σε μισό ποδαράκι. Με μισό ποδαράκι ξεκινήσατε, μισό ποδαράκι θα είναι και ο τελευταίος σας πόντος. Μία αλυσίδα στον αέρα και πάμε στην επόμενη, δεύτερη και τελευταία σειρά του σχεδίου μας, που ξεκινάμε με ένα άριχτο και μετά όλοι οι υπόλοιποι πόντοι είναι άριχτο στην πίσω θηλιά του πόντου μας. Αυτό είναι, μία σειρά είναι το σχέδιο, μία σειρά άριχτα στην πίσω θηλιά. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σχηματίζεται αυτή η πολύ όμορφη ρίγα, η ανάγλυφη. Και θα δώσουμε μία τσαχπινιά στην τόσο απλή τσάντα μας. Μία σειρά με άριχτα και όταν είμαστε την ανάποδη πλευρά, κάνουμε τη σειρά με το σχέδιο. 32 εκατοστά λοιπόν είναι το φάρδος μου και για 32 εκατοστά ύψος θα συνεχίσω να πλέκω αυτό το σχεδιάκι. Θα χρειαστούν περίπου 20 σειρές, υπολογίζω, συν τις σειρές με το άριχτο, αλλά εμείς μετράμε το πλεκτό μας, με τη μεζούρα μας, το κάθε χέρι είναι διαφορετικό, όταν όμως γίνει ακριβώς τετράγωνο το πλεκτό μας, σταματάμε. Και απλά θα πλέξουμε την περιμετρική στεφάνη που δένουμε το πλεκτό με τα άριχτα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα από τα τρία κομμάτια. Τρία τετράγωνα χρειάζεται για να σχηματιστεί, το ένα είναι με σχέδιο και τα άλλα δύο είναι με απλά άριχτα ποδαράκια. Πάμε να σας το δείξω.
Εδώ λοιπόν δεν χρειάστηκαν 41 πόδι, αλλά 38. Γιατί όταν πλέκουμε με σκέτα άριχτα, το πλεκτό μας ανοίγει αρκετά, φαρδένει. Οπότε αν έβαζα 41 πόντους, θα γινόταν μεγαλύτερο από 32 εκατοστά. Μέτρησα λοιπόν με τη μεζούρα μου και επειδή εγώ ήθελα 32 εκατοστά φάρδος, χρειάστηκα λιγότερα άριχτα ποδαράκια. Εσείς με το δικό σας χέρι μετρήστε για να σας βγει η ίδια η διάσταση. Απλά λοιπόν δημιουργώ δύο ίδια τετράγωνα με άριχτα ποδαράκια. Βλέπουμε λοιπόν άριχτα για όσες σειρές χρειαστεί ώστε να φτάσουμε και το ύψος του τετραγώνου μας στα 32 εκατοστά για να είναι ίδιο με το φάρδος. Έφτασα και στο τέλος, έκανα μια λυσίδα, γυρίζω και συνεχίζω με άριχτα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο τετράγωνο με το σχέδιο, με τις ρίγες. Αυτό είναι ένα στολίδι που αγόρασα από το Handybrand και το βάζω για να ομορφύνω λίγο την τσάντα μου. Θα σας πω στην πορεία πως το είχα σκεφτεί. Και αφού τελείωσα τις σειρές μου, χρειάστηκαν 20 σειρές με αυτή τη ρίγα. Και 21 σειρές με άριχτα ποδαράκια. Σύνολο λοιπόν 41 σειρές για να φτάσω το εκατοστό που ήθελα. Θα το μετρήσω πάλι. Είναι 33 εκατοστά επί 33, γιατί σε αυτό το κομμάτι έχω κάνει ήδη την περιμετρική σειρά, τη στεφάνη μου, οπότε προστέθηκε και ένας πόντος γύρω γύρω. Τελείωσα στην πάνω σειρά. Και αφού την έδεσα γύρω-γύρω, αφού έδεσα το κομμάτι μου γύρω-γύρω με τα άριχτα, 41 άριχτα, 41 άριχτα στο πλάι, 41 κάτω, η γωνία μου είναι με 3 πόντους για να γυρίσω. 41ος, γωνιακός, πρώτος από εκεί, 41, ένα στη γωνία, γυρίζω με 41 πάλι άριχτα. Ένα τέλειο τετράγωνο λοιπόν σχημάτισα, το οποίο θα διπλωθεί έτσι και είναι το 1/3 της τσάντας μου, το μεσαίο κομμάτι και αυτός εδώ είναι ο πάτος. Ολοκλήρωσα και το κομμάτι με τα άριχτα. Θα το στρώσω και θα μετρήσω και αυτό το κομμάτι, 33 εκατοστά και αυτό, μαζί με την περιμετρική σειρά. Ίδιο ακριβώς λοιπόν με το άλλο τετράγωνο. Όταν τελείωσα, έκανα τη στεφάνη μου για να μου γίνει ίσιο και δεμένο το πλεκτό. Αυτή τη φορά βέβαια 38, γωνιακός, 38, γωνιακός, 38 λοιπόν γύρω-γύρω. Άλλο ένα ίδιο τετράγωνο, το οποίο με τον ίδιο τρόπο θα διπλωθεί στη μέση και τοποθετείται σε αυτή την πλευρά. Τα 2/3 της τσάντας μου λοιπόν είναι έτοιμα. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα ίδιο τετράγωνο με 38 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα για την επόμενη πλευρά. Αφού λοιπόν ολοκλήρωσα και αυτό το κομμάτι, πάμε να σας δείξω άλλη μια φορά εν συντομία πως κάνω την περιμετρική μου στεφάνη.
την κορνίζα μου, όπως λέω εγώ, για να δέσω το πλεκτό μου. Πάμε, κάνα ένα γωνιακό πόντο για να γυρίσω και κατευθείαν στον ίδιο πόντο άλλο ένα άριχτο. Αυτό σημαίνει ότι γύρισα σε αυτή την πλευρά του τετραγώνου μου. Άριχτα είναι, οπότε ένα άριχτο σε κάθε άριχτο. Σειρά και άριχτο. Κάθε μία σειρά, ένα άριχτο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε όλη μας την πλευρά, σειρά και άριχτο, για να στρώσουμε το πλαϊνό μας. Θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τη γωνία. Θυμόσαστε στο άλλο τετράγωνο που κάναμε 41 σε κάθε πλευρά. 41 λοιπόν έχω και σε αυτή την πλευρά, 41 άριχτα, για να μπορώ να ενώσω όμορφα και ίσια. Το γωνιακό μου πόντο. Και στην ίδια χθηλιά γυρίζω πλευρά. Πάμε να συνεχίσουμε και από εδώ με απλά άριχτα μέχρι την επόμενη γωνία. Έφτασα και στην τελευταία μου πλευρά, συνεχίζω με άριχτα. Και φτάνοντας στο τέλος, από τον πόντο που ξεκίνησα, κλείνω με ένα βουβό και αυτή τη φορά δεν κόβω το νήμα μου. Θα το αφήσω επάνω, γιατί έτσι κι αλλιώς τώρα θα ξεκινήσω να ενώνω τα κομμάτια μου. Διπλώνοντας λοιπόν και τοποθετώντας έτσι τα δύο τρίγωνά μου πια, ξεκινάω να ενώσω τη μία πλευρά. Θα βάλω το βελονάκι μου στον γωνιακό πόντο στο ένα τετράγωνο. Πάμε να σας δείξω όμως μια διαφορετική ένωση αυτή τη φορά. Θα μπω κανονικά στον πόντο που έχω μπροστά μου και στον απέναντι πόντο. Βγάζω νήμα, βουβό και μια αλυσίδα στον αέρα. Πάμε στον επόμενο πόντο. Περνάω στον πίσω πόντο χωρίς να πάρω νήμα. Βγάζω το νήμα, βουβό, μία αλυσίδα στον αέρα. Δεν παίρνω νήμα, μπαίνω στον επόμενο πόντο και στον πίσω πόντο. Χωρίς να πάρω νήμα κάνω βουβό και μία αλυσίδα στον αέρα. Μπαίνω χωρίς να πάρω νήμα και στους δύο πόντους, βουβό, μία αλυσίδα στον αέρα. Θα συνεχίσω έτσι όλη μου τη σειρά μέχρι την γωνία. Πόντο με πόντο κλείνουμε με βουβό και κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα. Αυτή η ένωση μας δίνει αυτό το ανάγλυφο αποτέλεσμα που πραγματικά το αγαπώ πολύ και το χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Λοιπόν, ο πάτος μας, το δεύτερο τετράγωνο που είναι το πλαϊνό μας. Άρα τώρα τι πρέπει να κάνουμε, γυρνάμε την τσάντα και ενώνουμε αυτή την πλευρά. Με τον ίδιο τρόπο.
πόντο με πόντο, βουβό, αλυσίδα στον αέρα. Screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created, I lasted my last breath. My voice, it made an avalanche and buried a man I never knew. Έφτασα στους γονιακούς μου, στο τέλος της σειράς. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Να το. Έχω ενώσει τα δύο από τα τρία κομμάτια μου. Ελπίζω να σας αρέσει αυτή η ένωση που σας έδειξα σήμερα. Ανάγλυφη σαν κοτσίδα είναι. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο θα ενώσω και το άλλο κομμάτι. Προσέξτε, η φορά των σειρών να είναι ίδια, στην ίδια κατεύθυνση. Οριζόντια, βλέπετε πώς το έχω βάλει. Έτσι πάει και αυτό, όπως και τα άλλα. Δεν τρέχει τίποτα να το βάλετε διαφορετικά, αλλά για ποιο λόγο να μην το προσέξουμε, να είναι οι σειρές με την ίδια φορά. Δεν έχω κόψει το νήμα μου, θα ξεκινήσω από εδώ για να μην χρειαστεί να κόψω και να ενώσω πάλι νήμα. Θα ενώσω λοιπόν αυτή την πλευρά. Έφτασα στο τελευταίο, το γωνιακό πόντο. Γωνία με γωνία. Και αφού ένωσα όλες τις πλευρές, θα συνεχίσω πλέκοντας περιμετρικά, άριχτα, για να δέσω τα κομμάτια αυτά που έχω ενώσει. Δεν έχω κόψει το νήμα μου, με το ίδιο νήμα λοιπόν θα συνεχίσω από την καλή πλευρά και ξεκινάω από τον πρώτο πόντο, κάνοντας ένα άριχτο. Πλέκω και μέσα την κλωστή, το νήμα που είχα, για να μην χρειαστεί να κάνω κι άλλη δουλειά μετά, να ενώνω με τη βελόνα, να στερεώνω με τη βελόνα. Να σας πω ότι έκανα περιμετρικά τα άριχτα, θα μπορούσατε όμως να κάνετε και την ένωση που έκανα στα κομμάτια, το ανάγλυφο σχέδιο για τελείωμα της τσάντας. Έφτασα εκεί που ξεκίνησα, θα κλείσω με ένα βουβό. Κόβω το νήμα μου. Και η τσάντα μου είναι έτοιμη, όσο αφορά το πλεκτό κομμάτι. Θα στερεώσω τις κλωστές μου. Φυσικά πρέπει να την επενδύσω με ύφασμα. Λοιπόν, να σας πω για αυτό το αξεσουάρ που αγόρασα. Το δέντρο της ζωής το πήρα γιατί σκέφτηκα στην αρχή να κάνω ένα πλεκτό γλωσσάκι από πίσω που να έρχεται μπροστά, σαν γλωσσάκι για να κουμπώνει η τσάντα μου και να βάλω το δέντρο της ζωής επάνω στο γλωσσάκι αυτό και με μαγνητάκι να κλείνει. Μετά όμως το μετάνιωσα, δεν θα κάνω γλωσσάκι, θα βάλω ένα μαγνητάκι όταν θα βάλω το ύφασμα για να κλείνει. Σας το λέω όμως σαν ιδέα γιατί κάποια κυρία μπορεί να θελήσει να κάνει γλωσσάκι για κλείσιμο της τσάντας. Τώρα θα σας πω το εξής. Εγώ αγόρασα την αλυσίδα με το πέλμα, όπως σας είπα.
Όποια κυρία όμως δεν θέλει να βάλει αλυσίδα και να συνεχίσει την τσάντα χωρίς κανένα αξεσουάρ, θα πρέπει να πιάσει τουλάχιστον 5 πόντους από εδώ τη μύτη και θα πλέξει άριχτα ένα νημάντα στο μήκος που θέλει και μάλιστα δεν χρειάζεται μεγάλο, θα πρέπει να είναι μικρό το κομμάτι. Όταν φτάσει στην άλλη πλευρά θα ενώσει επάνω σε αυτούς τους 5 πόντους. Πλέκουμε δεξιά και αριστερά άριχτα για να τον δέσουμε και είναι έτοιμο το χεράκι της τσάντας μας. Χωρίς αλυσίδα, χωρίς έξτρα αξεσουάρ. Εγώ θα βάλω όμως την αλυσίδα μου και θα σας τη δείξω τελειωμένη. Αυτή λοιπόν είναι η τσαντούλα μου, μια ανοιξιάτικη, σε χαρούμενο χρώμα, να μας ανοίγει τη διάθεση. Καθημερινή τσάντα, ευκολοφόρετη. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε like και το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Επίσης, έχει δημιουργηθεί μια ομάδα στο Facebook, η ομάδα του The Crochet, για να μοιραζόμαστε τις δημιουργίες μας και για να βοηθάμε μία την άλλη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μου, τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.